σε ένα παγωμένο χωριό στη Λαπωνία. Θα συναντήσουμε έναν Έλληνα, ο οποίος βρίσκεται, δραστηριοποιείται και εργάζεται εκεί τα δύο τελευταία χρόνια. Το χωριό αυτό βρίσκεται στην Κιτήλα της Φιλανδίας. Είναι 3.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι χτισμένο από 200.000 κυβικά πάγου. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και 21 εκατομμυρίων τόνων χιονιού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους μείον 7 έως τους μείον 10. Και βέβαια υπάρχουν και 13 δωμάτια εκεί στην περιοχή που μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες. Σε αυτό το συγκρότημα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί από χιόνι και πάγο, δουλεύει, εργάζεται, δραστηριοποιείται ένας Έλληνας, ο Νίκος Μπέης. Και η Κρήτη σήμερα θα πάει να τον συναντήσει. Ζωντανή σύνδεση λοιπόν με την περιοχή της Φιλανδίας. Κύριε Μπέη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Όλα καλά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ξεχωριστή σύνδεση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βέβαια από τους μείον 25 σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Ναι. Γιατί έχει πάρα πολύ τουχτερό κρύο, δηλαδή μείον 25 είναι κάτι τρομερό. Τίποτα, κόβει ανάσα, κόβεται ανάσα. Ναι. Αυτό που τη βλέπετε είναι το παγωμένο το χωριό. Ναι. Το οποίο όπως είπατε κατασκευάζεται με 21 εκατομμύρια τόνους συμπιεσμένου χιονιού. Φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η σεζόν ξεκινάει από τις αρχές Δεκεμβρίου και τελειώνει στις αρχές Απριλίου. Τώρα κάνουμε ένα γύρο γιατί είχε έρθει κόσμος και δυστυχώς δεν μπορούσα να μπω από εκείνη την είσοδο, άρα θα κάνουμε είσοδο από την διπλανή. Ναι. Αν μπορέσουμε λίγο ένα δευτερολεπτάκι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Βέβαια, βέβαια, άλλη περιμένουμε. Είσοδο. Σε άλλες περιπτώσεις τα λέγαμε για ένα θεματικό πάρκο, αλλά προσέξτε, έχουμε να κάνουμε με αληθινό χιόνι, με αληθινό πάγο, με μια κατασκευή που έχει δημιουργηθεί από την ίδια τη φύση. Ναι, το τρομακτικό εδώ πέρα είναι ότι αυτό το χωριό είναι το 21ο έτος που φτιάχνεται. Το καλοκαίρι λιώνει και χτίζεται ξανά από την αρχή στις αρχές Οκτωβρίου. Άρα εδώ πέρα παίρνουμε στην πλαϊνή είσοδο. Ναι. Από ό,τι βλέπετε έχει αρκετούς επισκέπτες, μπορείτε να το δείτε αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι οι πύλες από την Ιορδανία. Απίστευτο. Και εδώ πέρα έχουμε την Αίγυπτο. Όλα αυτά είναι σκαλισμένα το χιόνι επάνω. Δηλαδή είναι, από ό,τι βλέπετε είναι πιεσμένο χιόνι και όλα είναι σκαλισμένα επάνω. Είναι καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται από διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα ξέρω ότι είναι από Πολωνία, Ρωσία και Φιλανδία. Και εδώ πέρα μπαίνουμε στην Σαντορίνη. Είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι εδώ πέρα. Και πέρσι μου είχαν πει ότι όταν έφυγα θα κάνουν μια έκπληξη, θα μου ετοίμαζαν. Και όταν ήρθα και το είδα έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Απορία. Βλέπετε ότι υπάρχει τρομερή λεπτομέρεια. Ακριβώς, απορία. Κάθε χρόνο φαντάζομαι αυτές οι κατασκευές λιώνουν σε κάποια εποχή του χρόνου και ξαναδημιουργούνται. Ναι, λιώνει τελείως, λιώνει το χιόνι και κάθε χρόνο υπάρχει διαφορετική θεματική. Υπήρχαν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ήταν το Game of Thrones, αλλά αυτό είναι κάτι που με τιμά ιδιαίτερα και είναι πανέμορφα, όπως σας είπα η θερμοκρασία είναι στους μείον 7 και υπάρχει και ένα παγωμένο εστιατόριο το οποίο σερβίρουμε 105 άτομα κάθε μέρα που είναι το βράδυ. Φαντάζομαι κρύα δηλαδή, πιάτα μόνο. 5 η ώρα και μετά. Υπάρχει πρώτο κυρίως και δεύτερο και η τιμή είναι στα 70 ευρώ, αλλά δεν είναι κάτι πολύ ακριβό και είναι κάτι προσβάσιμο. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Έχει τη δυνατότητα κάποιος να μείνει και στο χωριό εκεί? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν 12 δωμάτια τα οποία είναι πάντα με διαφορετική θεματική. Δηλαδή υπάρχει το Άμστερνταμ, υπάρχουν προορισμοί από όλο τον κόσμο και υπάρχουν πολιτισμοί των Ίνκας, Ρωμαϊκός, μιλάμε απίστευτα όλα τα δωμάτια.
Μάλιστα, είναι άκρως εντυπωσιακό. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς βρεθήκατε εκεί στη Φιλανδία. Βρέθηκα μέσω ενός γνωστού, ο οποίος ήταν ξεναγός στο νησί και μου σύστησε, μου είπε γιατί δεν κάνεις κάτι το χειμώνα από τη στιγμή που κάθεσαι. Και το δοκίμασα πέρσι, μου άρεσε και φέτος είπα ότι θα ξαναρθώ. Αναφορικά... Να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Κρήτη, σε Λούζα, επειδή είναι το αγαπημένο μου νησί. Βέβαια. Και φέτος το επισκέφτηκα. Και σε κάτι φιλαράκια εκεί πέρα στα Χανιά, για να μην παραπονιούνται, γιατί με βλέπουν τώρα και ζωντανά. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά. Και γιατί όχι να δημιουργηθεί και μια θεματική που να έχει να κάνει με την Κρήτη του χρόνου. Εγώ θα προσπαθήσω. Το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, κάθε χρόνο είναι διαφορετικό και εννοείται η Κρήτη είναι από τα πιο επισκέπτημα νησιά και με μεγάλη τουριστική διάρκεια. Η θερμοκρασία τώρα των καταλυμάτων, των δωματίων, εκεί που μένει ένας επισκέπτης, ποια είναι? Ναι, είναι στους μείον 7 βαθμούς εννοείται. Θέλετε να πάμε να ρίξουμε μια ματιά? Βέβαια, εννοείται. Να το κάνουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Okay. Άρα σε ένα λεπτάκι θα μπορέσουμε να τα δούμε. Για πάμε λίγο. Let's go to the room. Ναι. Λοιπόν, όταν έλεγα εγώ ότι είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές συνδέσεις που έχουμε βγάλει, κάτι ήξερα. Κάτι ήξερα. Εδώ, σιγή ηχθείως όλο το στούντιο, πέρα, εδώ. Όλοι εδώ πέρα είναι, από ό,τι βλέπετε, τα ηλιολούλουδα, το οποίο είναι το θέμα της Ουκρανίας. Δηλαδή, βάλανε και την Ουκρανία εδώ πέρα για να υπάρχει σε ένα από τους τουριστικούς προορισμούς. Και εδώ πέρα, αν μπορέσετε να δείτε, έχουμε Αφροδίτη, ελληνικά αγάλματα. Έχουμε τη Μέδουσα από εκεί πέρα. Αυτά είναι όλα φτιαγμένα με τον πάγο. Απίστευτο. Και τώρα θα μπούμε εδώ πέρα σε ένα από τα δωμάτια, το οποίο έχει θεματική την Ολλανδία. Ναι. Βλέπετε. Και εδώ πέρα είναι το δωμάτιο, είναι για δύο άτομα. Είναι γύρω-γύρω όλο με πάγο και είναι κανονικό στρώμα το οποίο κοιμούνται μέσα σε sleeping bag. Α, και... Δεν ξέρω τώρα, αν κάποιος θέλει να ζεσταθεί λίγο, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μπαίνει στο sleeping bag δεν χρειάζεται κάτι ζεσταίνεσαι, άλλο. Ζεσταίνεσαι. Ναι, γιατί δεν πρέπει να μπεις με πάρα πολλά ρούχα, έτσι ώστε να μπορέσει να κρατηθεί η θερμοκρασία του σώματος σε ένα κανονικό επίπεδο. Σωστά. Αναφορικά με την επισκεψιμότητα τώρα, είναι γνωστό αυτό το χωριό εκεί στην περιοχή? Έρχονται ξένοι, έρχονται ντόπιοι? Ναι, σκεφτείτε ότι έρχονται από όλο τον κόσμο, δηλαδή από Αμερική, εννοείται από Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, ναι. Πάρα πολλοί Γάλλοι και έχουμε Ολλανδία, εννοείται Έλληνες, τις μέρες των γιορτών ερχόταν συνέχεια. Ναι. Και όταν, να σας πω ένα γρήγορο περιστατικό, ήμουνα στο μπαρ, δούλευα εκεί πέρα και έπαιζα τη δικιά μου σκή, η οποία ήταν ο Βέρτης σε κάποια φάση. Και ήταν δύο ζευγαράκια, το ένα από Κύπρο και το άλλο από Αθήνα, και μια της κοπελιάς σκύβει εκεί πέρα και λέει, ρε, δεν λέω τη λέξη, ακούνε ελληνική μουσική. Εννοείται βγάζω τη μάσκα, γιατί πρέπει να φορούσαμε τη μάσκα τότε. Και λέω, ρε παιδιά, τι περιμένετε, λέω, δηλαδή, να ακούω και ελληνική, εννοείται γελάσαν τα παιδιά. Και ήταν αυτά ωραία συμβάντα που έχουν γίνει με μένα εδώ. Η Φιλανδία γενικά ως νοοτροπία, ως κουλτούρα, πώς είναι? Είναι πάρα πολύ φιλόξενη. Και το θέμα είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να συνηθίσεις τη νύχτα και τη μέρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το χειμώνα ξημερώνει γύρω στις 11 η ώρα και 3 η ώρα έχει βραδιάσει. 11 και το αντίθετο γίνεται το καλοκαίρι, ναι, το αντίθετο γίνεται το καλοκαίρι που είναι όλο μέρα. Δηλαδή, πρέπει να συνηθίσεις αυτό. Μάλιστα, δηλαδή αυτή η διαφορά ώρας νομίζω και αυτή η διάρκεια της ημέρας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξοικειωθείς με αυτό. Θα επιστρέψετε Ελλάδα γενικά, πώς το σκέφτεστε? Εννοείται, κάθε χρόνο έρχομαι για 3 μήνες εδώ πέρα και μετά πάω στο αγαπημένο μου νησί που είναι εννοείται το μέρος που γεννήθηκα, η Θάσος, και εννοείται να δώσω και τα χαιρετίσματα εκεί σε όλους τους φίλους μου. Μάλιστα.
Οπότε χειμώνα εκεί, ναι. Το χειμώνα εκεί στη Φιλανδία και το καλοκαίρι στα καλά στη Θάσο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Θέλω να, σας... καλά, κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σε όλους σας. Τους χαιρετισμούς μας.